τάσεις της αγοράς είναι οι άνθρωποι να θέλουν να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι τους και να νιώθουν ασφαλείς. Έχουμε φύγει από την κατάσταση των επιθυμιών και πάμε στις ανάγκες. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς να μην έχει δουλειά ή να έχει ένα μειωμένο εισόδημα χρειάζεται να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι του, στο πετρέλαιο παραδείγματος χάρη. Τα προϊόντα τα οποία έχουμε, τα ακουφώματα, τα συστήματα ακουφωμάτων, καθώς επίσης και οι αλώσεις οι οποίες προσφέρουμε, οι ενεργειακές, βοηθούν ώστε ένας νοικοκύρης να μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα για την οικογένειά του από το σπίτι του. Ένα σπίτι το οποίο έχει 144 περίπου τετραγωνικά επιφάνειας και έχει υλικά δόμησης του έτους 1980 περίπου, εάν έχει 26 τετραγωνικά σε ανοίγματα κουφωμάτων, παραδείγματος χάρη είναι 8 δίφλες μπαλκονόπορτες, ένα 40x220, μπορεί να κάνει μια εξοικονόμηση ενέργειας στα 675 λίτρα πετρέλαιο το χρόνο. Σε ευρώ περίπου αυτή τη στιγμή με τιμή του πετρελαίου που είναι 1,27 είναι γύρω στα 9 εκατοστάρικα. Πολύ σεβαστό ποσό για ένα έτος. Επίσης υπάρχει και το θέμα του περιβάλλοντος. Αυτά τα 675 λίτρα πετρέλαιο μεταφράζονται σε 8.000 χιλιόμετρα κίνησης ενός αυτοκίνητου. Έχουμε ρυθμίσει και στις δύο περιπτώσεις να υπάρχουν 60 βαθμοί στο εσωτερικό του κουτιού. Δηλαδή εμείς τώρα είμαστε μέσα στο σπίτι και ας πούμε ότι έξω έχει 60 βαθμούς, έχει καύσωνα. Η αίσθηση πρώτα απ' όλα που έχουμε είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή αν βάλετε τα χέρια σας εδώ θα δείτε ότι το ένα είναι καυτό, το αλουμίνιο, ενώ αυτό είναι δροσερό. Το ίδιο γίνεται και στο τζάμι. Και το δείχνουμε έμπρακτα με τους βαθμούς που φαίνονται από τα θερμόμετρα. Δηλαδή ενώ σε αυτή την περίπτωση έχει 54, σημαίνει ότι έχουμε απώλεια, συνεχώς απώλεια και είναι σαν να δουλεύει ένας καυστήρας συνέχεια. Το τζάμι έχει 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ το πλαίσιο το ίδιο και αυτό στους 37 περίπου. Σε μια περίπτωση που έχουμε πιο υψηλή θερμοκρασία στους 59, είμαστε στους 31 στο τζάμι και στους 32 στο πλαίσιο. Αυτό κάποιος και το νιώθει σε ευρώ, αλλά και σε αίσθηση μέσα στο σπίτι του. Τα συγκεκριμένα συστήματα αλουμινίου έχουν βαθμό ασφάλειας ΒΚ3. Για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει αυτό, χρειάζονται ηλεκτρικά εργαλεία για να τα διαρρήξει κάποιος. Αν κρίνουμε ότι η τελευταία βαθμίδα είναι το ΒΚ6, όπου πρέπει να μπει με Clark. Δουλεύουν με βιομετρικά στοιχεία, δηλαδή με το δακτυλικό μας αποτύπωμα, αναγνωρίζουν τους ιδιοκτήτες και όποιους θέλει αυτός και επίσης υπάρχουν όλοι οι μηχανισμοί, είναι κρυφοί. Ένα σπίτι τετραμελής οικογένειας μπορεί να γίνει αυτάρκης με αυτό το σύστημα? Μάλιστα, μπορεί να γίνει πλήρως αυτόνομο. Υπολογίζουμε ότι θέλουμε γύρω στις 12 με 13.000 κιλοβατόρες, κάτι το οποίο το επιτυγχάνουμε με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα της τάξης των 10 κιλοβάτ. Πατάμε πάνω σε ένα μότο, θα λέγαμε, το οποίο για εμάς είναι η ασφάλεια, η ενέργεια, η αισθητική και η λειτουργικότητα των κουφωμάτων. Βλέπουμε τα κουφώματα των πελατών μας σαν δικά μας και επίσης την κατοικία τους όπως τα κάναμε τη δική μας.